Θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο για τη μορφοποίηση χαρακτήρων και για το πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Ε, η μορφοποίηση χαρακτήρων αναφέρεται στη μορφοποίηση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στο επίπεδο του χαρακτήρα. Δηλαδή, μπορούμε να μορφοποιήσουμε και έναν μεμονωμένο χαρακτήρα. Ε, και φυσικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρη λέξη ή και πρόταση. Ε, αυτό έρχεται σε σε αντιδιαστολή με τη μορφοποίηση παραγράφου ή και σελίδας που θα μάθουμε αργότερα. Θα δούμε πρώτα με ποιους τρόπους μπορούμε να μορφοποιήσουμε χαρακτήρες. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι με την εργαλειοθήκη βασική. Άλλος τρόπος είναι με την πλευρική στήλη στην καρτέλα ιδιότητες, στο, στο τμήμα χαρακτήρες. Και φυσικά μπορούμε και από το μενού περιβάλλοντος χαρακτήρα, στο παράθυρο διαλόγου, ε, χαρακτήρων. Αν με λίγο τις βασικούς ε, τρόπους μορφοποίησης, ήδη χαρακτήρων, ε, πριν μορφοποιήσω ένα χαρακτήρα ή κείμενο ή ολόκληρη φράση, πρέπει να την επιλέξω ε, και το πρώτο που μπορώ να κάνω είναι να αλλάξω την γραμματοσυρά, π.χ. να βάλω μια άλλη γραμματοσυρά όπως είναι εδώ, και επίσης να αλλάξω το μέγεθος της γραμματοσυράς, να το μεγαλώσω ή να τον μικρύνω με ένα, από τα μεγέθη που δείχνει εδώ. Αν κάποιο μέγεθος δεν υπάρχει, μπορώ να βάλω ένα νούμερο δικό μου. Άλλας βάλω αυτό που ήταν εδώ πέρα. Εδώ να τονίσουμε για τις γραμματοσύρες. Ε, το LibreOffice ε, μου, μου έχει διαθέσιμη τις γραμματοσύρες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο σύστημά μου. Ε, και επίσης, Μπορεί να προβάλλει άλλες γραμματοσυρές εάν είναι ενσωματωμένες σε ένα έγγραφο, δηλαδή είναι ενσωματωμένες μέσα στο αρχείο. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια γραμματοσυρά που δεν υπάρχει εδώ, σημαίνει ότι πρέπει να την εγκαταστήσω στο σύστημά μου και το LibreOffice θα την αναγνωρίσει. Για να ξαναλλάξουμε. Και επίση με τις γραμματοσυρές ε, πρέπει η γραμματοσυρά αυτή να υποστηρίζεται και στη γλώσσα μας. Ε, αν δεν υποστηρίζεται στη γλώσσα μας, δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή αλλάζοντα τη γραμματοσύρα όπω φα... βλέπετε εδώ πέρα. Αυτέ οι γραμματοσύρε είναι για αραβικέ ή άλλε γλώσσε. Για να ξαναλλάξω λοιπόν τη γραμματοσύρα στην γραμματοσύρα Ubuntu, να δείξουμε την έντονη γραφή όπου τα γράμματα γίνονται πιο έντονα η, η πλάγια γραφή. Βλέπετε όταν εφαρμόζω μια μορφοποίηση χαρακτήρων, αν κάνω κλικ οπουδήποτε στο κείμενο αυτό, μου επισημαίνει το writer ότι έχει εφαρμοστεί αυτή η μορφοποίηση. Επίσης υπάρχει και η υπογράμμιση. Έχουμε την διακριτική διαγραφή. Και φυσικά μπορώ να συνδυάσω μορφοποίηση, δηλαδή έχω εδώ διακριτική διαγραφή, να βάλω και πλάγια και έντονη γραφή και υπογράμμιση. Και όπως είπα πριν, μου επισημαίνει ε, η γραμμή εργαλειοθήκη ε, τι μορφοποιήσει έχουν ε, εφαρμοστεί στο κείμενο αυτό. Ε, να δείξουμε λοιπόν τον εκθέτη και τον δείκτη. Αν θέλω π.χ. να φτιάξω ένα, κατά το δείξω έτσι, κάτι τέτοιο, έναν ε, δείκτη, το φτιάχνω έτσι, και έναν εκθέτη, π.χ. θέλω να γράψω α στο τετράγωνο. Ε, το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Μορφοποίηση εκθέτη. Μπορεί φυσικά να είναι ολόκληρη φράση ε, εκθέτης ή και δικτής Απλά θέλει προσοχή αν εφαρμόσω π.χ. εκθέτη δείκτη και συνεχίζω μετά παραμένει σε αυτή τη μορφοποίηση. Πρέπει να αφαιρέσω τη μορφοποίηση. Αυτό θα το δείξουμε μετά. Έχουμε λοιπόν τώρα, πάμε στα χρώματα. Χρώμα, εφαρμόζει το προεπιλεγμένο χρώμα αλλιώς μπορώ να επιλέξω με το βελάκι κάποια χρώματα από την παλέτα ε, ας βάλω ένα άλλο χρώμα και φυσικά μπορώ να αφαιρέσω το χρώμα να το βάλω στο αυτόματο θα πάει στο προκαθορισμένο ε, χρώμα ε, παρόμοια έχω το χρώμα επισήμαση χρώματος ή μπορώ να αλλάξω άλλο χρώμα επισήμασης ή επίσης και με αυτό το πράγμα μπορώ να το αφαιρέσω. Ε, αυτά είναι τα βασικά είδη μορφοποίησης που βρίσκονται στην εργαλειοθήκη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είπαμε, και την πλευρική στήλη, όπου εμφανίζονται κάποια πρόσθετα εργαλεία, όπως π.χ. στην υπογράμμιση ε, άλλου είδους υπογράμμιση. Ε, έχω κάποια κουμπάκια με τα οποία μπορώ να αυξάνω και να μειώνω το μέγεθος μιας γραμματοσυράς. Ε, επίσης έχω κάτι που δεν υπάρχει εδώ, είναι το διάκαινο χαρακτήρα όπου μπορώ να το κάνω πολύ σφιχτό έως πολύ χαλαρό. Αυτό βέβαια σπάνια το χρησιμοποιούμε. Ας βάλω λοιπόν διάκαινο χαλαρό Έχω τα κουμπάκια εκθέτη δίκτυ και για παραπάνω επιλογές μπορώ να πατήσω το κουμπάκι αυτό εδώ ή να με δεξί κλικ να ανοίξω το παράθυρο διαλόγου μορφοποίηση χαρακτήρων. Και εδώ έχω ό,τι έχω στις εργαλειοθήκες. Ε, μπορώ π.χ. να γραμματοσυρά, εφέ γραμματοσυράς, να κάνω υπερσύνδεσμο, επισήμαση και περιγράμματα. Π.χ. έχω κάποια εφέ, μπορώ να το εφέ περίγραμμα μπορώ να βάλω εφέ σκιά υπάρχει και άλλα εφέ εδώ πέρα αναπότσιμα και κρυφά και τέλος μπορώ να βάλω περιγράμματα γύρω από, ένα, από χαρακτήρες ας ανοίξουμε λοιπόν Απάω αν πάω στα περιγράμματα εδώ εφαρμόζω το, τη διάταξη των γραμμών αν θα είναι γύρω γύρω ή μόνο δεξιά αριστερά ή μόνο πάνω ή μπορώ να καθορίσω εγώ ακριβώς τη διάταξη, εδώ βλέπετε, το είδος της γραμμής, πλάτος, πάχος, χρώμα γραμμής, και βάζω ένα ε, περίγραμμα. Αυτό σπάνια και αυτό χρησιμοποιείται. Θα πούμε για τα περιγράμματα αργότερα περισσότερα. Ε, αυτά λοιπόν για την ε, βασική μορφοποίηση χαρακτήρων.